Ήταν σωστή η επιλογή του Πρωθυπουργού να οδηγήσει τη χώρα σε εθνικές εκλογές μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, θεωρούν πολλοί από τους πολίτες που μίλησαν στην κάμερα του Atlas. Πάντως πιστεύουν πως ο Αλέξης Τσίπρας έχασε από τα δικά του λάθη, όπως ο τρόπος που χειρίστηκε το μακεδονικό. Έπρεπε, αφού τώρα έγιναν τα πράγματα έτσι, έπρεπε να γίνουν ένα γι' αυτό. Καλά έκανε δηλαδή ο Πρωθυπουργός και πήγε στις εκλογές. Όλα να γίνουν μια και έξω να ξεπαρδέψει αυτή η ιστορία, γιατί πολύ πήγε το πράγμα. Ντέρμπι ήταν, αλλά λίγο προχώρησε ο Μητσοτάκης. Πάντως ο Τσίπρας πιστεύω να βγει τη δεύτερη φορά, γιατί είναι ένα καλό παιδί. Καλά έκανε που πήγε σε εκλογές. Βέβαια, αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν πάει σε εκλογές, δεν θα έχει εμπιστοσύνη στα. Χάλια. Θα έπρεπε να πάμε, έπρεπε να πάει. Κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να πάει να κάνει εκλογές τώρα. Τι θα έπρεπε να κάνει? Τι θα έπρεπε να κάνει? Να πιάσει τον κόσμο, να τον εξεθαρέψει. Και που έχασε ο Τσίπρας, έχασε για δύο πράγματα. Ένα για το μακεδονικό και ένα που πήγε στο καράβι και έκανε αυτά που έκανε. Αλλάξει, πιστεύετε, είναι το κλίμα μέχρι τους ένα μήνα? Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Μην νομίζω ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Όλοι σε ένα καζάνι βράζουν. Θα μπορέσει να τα καταφέρει όμως, πιστεύετε? Δύσκολα. Συμφωνείτε που πήγαμε σε εθνικές εκλογές? Όχι. Γιατί? Δεν έπρεπε να κάνουμε έτσι. Τι θα έπρεπε να κάνει? Δεν έπρεπε να κάνει. Όλοι οι ίδιοι είναι αγόρι μου. Όποιος και να βγει, ήδη είναι αγάπη μου. Μόνος ταλαιπωρούνε. Θα μπορούσε γενικά σε εθνικές εκλογές τώρα να αλλάξουν τα δεδομένα από αυτά που είδαμε σε ευρωεκλογές? Τίποτα δεν θα αλλάξει. Για το αν το αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει μέσα σε ένα μήνα, οι περισσότεροι θεωρούν πως είναι πολύ δύσκολο. Όμως σημειώνουν πως τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί μέχρι και την τελευταία ημέρα. Έτσι που έγιναν τα πράγματα, έπρεπε να πάμε. Θεωρείτε ότι θα μπορέσει να αλλάξει το κλίμα ο Τσίπρας? Εγώ πιστεύω. Μπορεί να το αλλάξει. Αυτό ήταν. Έχει το αυτό του. Ο Μητσοτάκης, ότι επειδή πήρε, θα πάρει τα ίδια και στις εκλογές. Δεν το πιστεύω αυτό. Θα αλλάξει δηλαδή το κλίμα? Θα αλλάξει. Έπρεπε να πάει, κανονικά έπρεπε να πάει όπως το είχε πει στον Οκτώβριο. Αλλά τη στιγμή που είδε ότι ανέβηκε ο... Και λογικό ήταν, γιατί με τις πρέσπες ήταν πολύ δυσαρεστημένοι. Έπρεπε να πάμε. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να αλλάξει το κλίμα τώρα? Μπορεί να αλλάξει, όλα αλλάζουν στην Ελλάδα. Γενικότερα έκανε καλά που πήγε σε εκλογές τώρα? Βεβαίως έκανε. Δεν έπρεπε να συνεχιστεί το κακό κλίμα που υπήρχε. Έπρεπε κάπου να σταματήσει. Πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά. Πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα έπαιξε ρόλο αυτό των ευρωεκλογών? Έπαιξε ρόλο, οπωσδήποτε. Έπαιξε ρόλο. Αλλά δεν μπορούσε να το πάει παραπάνω, γιατί ίσως θα τον κατηγορούσαν χειρότερα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα τώρα στις εθνικές εκλογές? Να δούμε κάποιο ντέρμπι? Αυτά θα το δείξουν τα μικρά κόμματα. Μπορεί. Πού θα πάνε τα μικρά κόμματα? Πολύ καλά έκανε. Έπρεπε. Δεν μπορούσε αναγκαστικά. Έπρεπε να το κάνει αυτό. Γιατί? Και μπράβο του. Αφενός γιατί πρώτον ότι ο Τσίπρας επέλεξε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και ήταν αυτό που έπρεπε. Μπορούσε να γνώσει και πίσω ρέμα. Αλλά έκανε το καλύτερο πράγμα. Δεν τον έπαιρνε. Γενικότερα πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει το κλίμα τώρα στις εθνικές, να δούμε κάτι? Όχι, θέλει πολύ αγώνα και θέλει πολύ δουλειά. Η ημέρα που θα γίνουν οι εθνικές εκλογές δεν έχει οριστεί ακόμα και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Όλοι περιμένουν να δουν πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες και αν θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να γίνουν ή όχι ανατροπές.